φίλε. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που καλωσορίζω σήμερα στην Κύπρο τον φίλο πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, τον κύριο Αντώνιο Ταϊάννη, με τον οποίο τόσο η Κύπρος όσο και ο ίδιος προσωπικά συνδυόμαστε με δεσμούς βαθιάς και ειλικρινούς φιλίας εδώ και περίπου 2 δεκαετίες. Η επίσημη επίσκεψη του πρόεδρου Ταϊάννη στην Κύπρο επιβεβαιώνει το άριστο επίπεδο των σχέσεων Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον δομημένο αλλά και δημιουργικό διάλογο που έχουμε θεσπίσει με τον Πρόεδρο σε όλο το φάσμα των σημαντικών θεμάτων που συζητούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κύπρος είναι ένθερμος υποστηριχτής του κέριου θεσμικού ρόλου που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα στην παρούσα κρίσιμη χρονική συγκυρία για την Ένωση, κατά την οποία κύριο μέλημα μας είναι να επιφέρουμε τις απαραίτητες αλλαγές, έτσι ώστε η Ένωση
να έρθει πιο κοντά στους πολίτες της και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήσαμε με τον φίλο Πρόεδρο τις τελευταίες εξελίξεις στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και των συζητήσεων για το ζήτημα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με τον εν εξελίξει διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης, επαναδιατυπώσαμε την πίστη μας σε μια Ευρώπη ενιαία, βασισμένη στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της δημοκρατίας, αλλά και της αλληλεγγύης, όπως επίσης και στην ισχυρή πεποίθηση μας ότι η Ένωση συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διατήρηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας για το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών. Διαβεβαίωσα ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά στις σχετικές διεργασίες, συμμεριζόμενοι τους στόχους που έχουν τεθεί και εξέφρασα την ετοιμότητα μας να συμμετάσχουμε επικοδομητικά στην αναμενόμενη συζήτηση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από σχετική πρωτοβουλία του Πρόεδρου Ταγιάννη. Αναφορικά με το ζήτημα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χαιρετήσαμε την πρωινή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου στους τρεις τομείς προτεραιότητας της πρώτης φάσης των διαπραγματεύσεων. Ενώ κατά τη διάρκεια του διαλόγου μας είχαμε την ευκαιρία με τον Πρόεδρο Ταγιάννη σε μια τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρωθυπουργό Μέη αλλά και με τον διαπραγματευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Μισελ Μπαρνιέ, οι οποίοι μας ενημέρωσαν για τις σημερινές ευχάριστες, μπορώ να πω, εξελίξεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία προσβλέπει σε μια ενισχυμένη μελλοντική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως ήταν επίσης αναμενόμενο, ανταλλάξαμε απόψεις και είχα την ευκαιρία να επαναλάβω τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια σειρά άλλων θεμάτων που άπτονται των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Είναι κοινή η προσέγγιση μας για την ανάγκη σεβασμού του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, όπως και για την ανάγκη η Τουρκία να αντιποκριθεί στις υποχρεώσεις της έναντι του συνόλου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων βεβαίως και η Κύπρος. Επανέλαβα την διαχρονική μας θέση υπέρ της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας ως μέσο εκδημοκρατισμού της χώρας. Τόνισα εντούτοις ότι αυτό που αναμένεται από την Τουρκία είναι να ανταποκριθεί στις ενταξιακές της υποχρεώσεις εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του συνόλου των κρατών μελών. Την ίδια στιγμή ενημέρωσα τον Πρόεδρο Ταγιάννη για τις πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας σε σχέση με την παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους εγκλωβισμένους κατά παράβαση της Συμφωνίας της Τρίτης Βιέννης αλλά και των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι συζητήσεις και η υιοθέτηση των σχετικών ψηφισμάτων για την έκθεση προόδου της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε σχέση με την υποχρέωση της Τουρκίας να ανταποκριθεί εναντί όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αναφύονται. Είχα επίσης την ευκαιρία να ενημερώσω τον Πρόεδρο Ταγιάννη για τα γεγονότα όπως εξελίχθηκαν στην πρόσφατη διάσκεψη για την Κύπρο στο Κραν Μοντανά και τους λόγους που οδήγησαν στον άδοξο τερματισμό της όλης προσπάθειας. Την ίδια ώρα ξέφρασα την εκτίμηση αλλά και τις θερμές ευχαριστίες μας προς τον Πρόεδρο Ταγιάννη για την στήριξη τόσο του ιδίου όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον στόχο της επανένωσης της Κυπριακής Δημοκρατίας και υπογράμμισα την ετοιμότητά μου για άμεση συνέχιση του διαλόγου αλλά και για την ανάγκη όπως μια νέα διάσκεψη για την Κύπρο προετοιμαστεί κατάλληλα έτσι ώστε να υπάρχουν πραγματικά οι θετικές προοπτικές ή εκείνες οι προοπτικές θετικής κατάληξης. Τέλος, ενημέρωσα τον φίλο Πρόεδρο για τον ενεργό ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουμε στην περιοχή για προώθηση της συνεργασίας, της ειρήνης και της σταθερότητας.
υπογράμμισα ότι οι περιφερειακές αυτές συνεργασίες συμβάλλουν μεταξύ άλλων και στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου. Φίλε Πρόεδρε, προσβλέποντας την συνέχιση της συνεργασίας και του επικοδομητικού διαλόγου που έχουμε εγκαθιδρύσει εδώ και χρόνια, αλλά και ανάμεσα από την ημέρα ανελήψεως των καθηκόντων σας ως Πρόεδρου του Ευρωκοινοβουλίου, ανάμεσα στην Κυπριακή Κυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα να σας καλωσορίσω για άλλη μια φορά στην Κύπρο, ευχόμενος να απολαύσετε τη θερμή φιλοξενία του νησιού μας, όπως μαρτυρείται και από τον ήλιο που λάμπει σήμερα και είναι και εκφράζει τα θερμά αισθήματα φιλίας που μας συνδέουν. Ευχαριστώ. Καλώς όρισες και πάλι, Αντωνία. Καλημέρα. Grazie, signor Presidente, grazie, caro Nikos, per l'invito e per la colorosa ospitalità che hai riservato a me e ai membri del mio gabinetto. Grazie per il sole, essendo mediterraneo anch'io mi sento a casa quando vedo il sole, quindi la giornata comincia meglio. L'incontro che abbiamo avuto è stato molto proficuo. Siamo entrati nel merito di alcune importanti questioni. Abbiamo parlato a lungo della Brexit. La signora May mi ha chiamato, abbiamo avuto informazioni sulla prima positiva conclusione per dar vita poi ad un accordo che dovrà basarsi su un trattato. Già il documento sul quale si è trovato un consenso tra i negoziatori può rappresentare una buona base sulle tre grandi questioni che stanno a cuore a noi europei: i diritti dei cittadini, la frontiera tra Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda e la questione finanziaria. Il Parlamento europeo darà la sua opinione la prossima settimana votando una risoluzione che poi illustrerò alla riunione del Consiglio europeo, e poi saranno i capi di Stato e di Governo, sarà loro decidere se i progressi raggiunti sono soddisfacenti e si può iniziare a lavorare sulla seconda fase. Io sono abbastanza ottimista, vedremo cosa succederà la prossima settimana, ma se la giornata si vede al mattino, mi sembra che il mattino è positivo, non soltanto per il sole che brilla a Cipro, ma anche per il sole che mi sembra stia illuminando questa fase di una difficile e complicata trattativa tra Unione Europea e Regno Unito. Abbiamo naturalmente affrontato anche i problemi di grande attualità politica, il futuro della Unione Europea. Per questo ho rinnovato l'invito al Presidente Anastasiades a pronunciare un discorso al Parlamento Europeo per illustrare la visione di Cipro sulle riforme, come possiamo andare avanti in Europa per avere un'Europa che sia politicamente protagonista nell'era della globalizzazione. Ci siamo soffermati anche sul ruolo che devono avere i paesi del sud dell'Europa per rafforzare la pace nel Mediterraneo, per essere interlocutori di paesi dell'area del Medio Oriente, del nord dell'Africa, e qui Cipro ha un grande ruolo da giocare come paese mediterraneo che ha anche una sensibilità particolare. Quindi ci siamo soffermati su quanto Cipro potrà essere importante per il futuro dell'Europa, anche per le sue relazioni esterne. Naturalmente ho ringraziato il
Presidente Anastasiades, per il grande lavoro che ha svolto in questi anni per ridurre la disoccupazione, per la crescita economica. Sono dati confortanti quelli che possiamo vedere qui a Cipro, confortanti per l'intera Unione Europea. La crisi sembra essere ormai dietro le nostre spalle, molti paesi ne hanno sofferti, anche il mio paese, l'Italia, ne ha sofferto, ma mi sembra che le cose vadano meglio e anche a Cipro i risultati non mancano, e questo soprattutto per quanto riguarda i giovani ci sono risultati positivi. Per me i cittadini rappresentano il principale interlocutore, noi siamo i rappresentanti dei popoli europei, e anche in occasione di questa mia visita istituzionale a Cipro incontrerò gli studenti dopo aver parlato di fronte al Parlamento e dopo l'incontro importante con il Presidente Anastasiades. Ripeto, siamo informati su tutti i problemi, abbiamo discusso di tutti i problemi politici che riguardano l'Unione Europea. Naturalmente ho ribadito al Presidente Anastasiades qual è la posizione del Parlamento europeo sul negoziato che noi sosteniamo e abbiamo sempre sostenuto con l'altra parte, per la parte occupata di Cipro, seguendo i parametri delle Nazioni Unite, con i valori fondanti dell'Unione Europea. Noi siamo convinti che con la vostra determinazione la riunificazione di Cipro sarà una realtà tangibile e l'isola potrà diventare uno Stato indipendente e sovrano nel suo complesso. Ecco, noi sosteniamo il Parlamento europeo, sostiene Cipro affinché si ponga fine all'occupazione militare turca nel nord dell'isola. Questa è una posizione espressa il 6 di giugno di quest'anno con un documento approvato dal Parlamento europeo. Quindi io ho ribadito il nostro impegno a sostenere il lavoro per arrivare ad una soluzione positiva. Naturalmente siamo soffermati, come dicevo, sul futuro dell'Europa e per questo attendiamo che il Presidente Anastasiades venga a dirci a Strasburgo in plenaria qual è la sua opinione, l'opinione di un paese importante qual è Cipro sul futuro della Unione Europea, su come poter dare le migliori risposte ai nostri concittadini, perché il problema oggi in Europa è anche il rischio di una disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni europee. Il mio obiettivo, l'ho detto, è quello di cercare di riavvicinare le istituzioni, a cominciare dal Parlamento, ai cittadini, dando delle risposte concrete e anche cercando di far capire che i rappresentanti del popolo difendono gli interessi dei cittadini e difendono il loro ruolo. Non posso non ricordare quanto in una terra dove storicamente la politica è sempre stata importante, la vostra civiltà, la civiltà mediterranea è la culla della politica, ed ecco perché sono stato costretto qualche settimana fa a intervenire per difendere le prerogative della politica nei confronti della vigilanza della Banca Centrale Europea, quando ho dovuto dire che sulla questione dei non performing loans tocca al legislatore decidere e non all'organismo di vigilanza. Grazie ancora caro Nikos, grazie signor Presidente per l'ospitalità, per l'accoglienza e per la proficua collaborazione tra il suo paese, un paese veramente amico, e il Parlamento europeo. Sono sicuro che questa collaborazione continuerà ad essere proficua anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni.